Το 2003 κάνει τον ντεμπούτο της στην ελληνική τηλεόραση, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της πρωινής τότε εκπομπής Κουσκούς. Μία μπλούζα με λαιμόκοστο. Παιδιά, δηλαδή ντροπή σας, Παιδιά, ντροπή πια. Ντροπή. Ένα χρόνο αργότερα, το Κουσκούς μεταφέρεται στη μεσημεριανή ζώνη και εκτοξεύεται στους πίνακες τηλεθέασης. Τον Ιούλιο του 2011 παντρεύεται τον κρατερό Κατσούλη, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έρχεται στον κόσμο η κορούλα του Σαέλια, κάνοντας το ζευγάρι να πλέει σε πελάγια απόλυτης ευτυχίας. Από την πρώτη στιγμή που γνώρισε τον κρατερό ήταν σαν να τον ήξερα από πάντα. Όλα έγιναν αυτόματα, φυσικά και γρήγορα. Κάθε μέρα που περνάει τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Η Αέλια μου έχει διδάξει τα πάντα, με την ευθύτητα, την καθαρότητα και την αγνότητα που έχουν τα παιδιά. Από την Αέλια μαθαίνω ξανά τη ζωή. Το 2013, έπειτα από 2 χρόνια ενασχόλησης με το θέατρο, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από την εκπομπή «Μες στην καλή χαρά». Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε. Ένα χρόνο αργότερα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και να γίνει μέλος της οικογένειας του Έψιλον. Μαζί με τον κρατερό αναλαμβάνουν στα καλά καθούμενα να μας κρατούν συντροφιά τα πρωινά κάθε Σαββατοκύριακο. Ορίσατε στα καλά καθούμενα εδώ στο Έψιλον. Η ώρα είναι 9:45 πρώτα λεπτά και καταφέραμε να μην αργήσει ο κρατερός Κατσούλης και να είναι εδώ στην ώρα του. Η Κατερίνα δικαιώνεται πανηγυρικά για την απόφασή της, με το κοινό να δείχνει έμπρακτα την αγάπη του για τους 2 παρουσιαστές και την εκπομπή τους. Η οικογένεια Κατσούλη σύντομα θα μεγαλώσει κι άλλο, αφού η Κατερίνα διανύει ήδη τον 5ο μήνα εγκυμοσύνης της, ανυπομονώντας παρέα με την Αέλια και τον κρατερό να υποδεχθούν το μικρό τους μπέμπι. Με το που γεννήθηκε η Αέλια, ο κρατερός ήθελε κατευθείαν το επόμενο παιδί. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να έρχομαι κι εγώ πιο κοντά στην ιδέα. Αλλά ο κρατερός είχε πάντα μια πιο επίμονη στάση και η τύχη ήταν με το μέρος του. Η Αέλια του έλεγε ότι θέλει έναν αδελφό, δεν το είχε εκφράσει ποτέ ανοιχτά όμως. Εμείς δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας Κατερίνα να συνεχίσει να είναι πάντα τόσο χαμογελαστή και να αποδεχθεί το μικρό της μπόμπυρα χωρίς κανένα πόνο. What a wonderful world. Συγκινούν τελικά αυτά τα αφιερωματικά. Όλα και φαντάζομαι ότι επίτηδες δεν στο κάναμε και πολύ. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, γιατί κάναμε... ξέρετε την κατάστασή μου. Ναι, και δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση ούτε να σε συγκινήσουμε ούτε να σε αναζητώσουμε. Ήταν ένα χαρούμενο επαγγελματικό τρυφερό light. Και πολύ. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή έχω μείνει στη φράση που είπες ότι το πιο ωραίο πράγμα που έχει ο κρατερός, το μεγαλύτερο του αν θες προσόν, αυτό που αγαπάς πολύ είναι ότι σε προσέχει. Βρε κρατερέ, καλά κάνεις. Γιατί πραγματικά. Όχι, είναι... αυτό υπάρχουν κάποια. Πώς να μην την προσέχεις, ρε, σε κρατερέ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το θέλω πολύ. Ναι. Το θέλω. Περνάω καλά. Περνάς καλά και σου έχω πει... Περίμενε καλά και μου περίμενε λίγο τώρα γιατί πρέπει να κάνω αυτό που λέμε πάντα. Να κλείσεις την τηλεόραση σου. Να την τηλεόραση, δεν σου ακούω μόνο από το τηλέφωνο γιατί έχουμε αυτό το μικρό τηλέφωνο, ήταν για κανείς. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί κανείς να σας παρακολουθήσει. Άρα βλέπω την εικόνα η οποία έπεται τις συνεννοήσεις μας. Και έτσι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε με την Κατερίνα. Γεια σου, αγάπη μου. Πόσο ωραίος είναι με τα μούσια. Είσαι γελίος, ρε μωρό μου. Τώρα είναι αυτό η κουβέντα πρώτη να πεις για τα μούσια. Γιατί ρε εσύ. Όταν έβλεπα τις φωτογραφίες και έλεγα, εσύ τελικά, είναι πολύ ωραία αυτά τα μούσια που δεν σ' αρέσουν καθόλου να το πούμε γι' αυτό. Είναι για λίγο, αγάπη μου, όμως δεν είναι για συνέχεια. Γιατί και η κόρη σου διαμαρτύρεται τώρα και το νέο το παιδάκι. Βρήκαμε τώρα και πατάμε. Τέλος πάντων. Αυτό... Τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε πολύ καλά, χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χαιρόμαστε που σου μιλάμε. Ξέρεις πολύ καλά πόσο αγαπώ, πόσο αγαπώ και τους δυο σας. Είναι γνωστό αυτό άλλωστε, δεν το κρύβουμε από κανέναν. Το ξέρω. Και όσο βέβαια τυχερή είναι η Κατερίνα που έχει εσένα να την προσέχεις. Άλλο τόσο είμαι και εγώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Άλλο τόσο είσαι και εσύ. Και νομίζω ότι σας το έχω πει πολλές φορές. Είσαστε πολύ, είναι ρε παιδί μου καρμικό αυτό το δέσιμο το δικό σας. Είναι σαν να έπρεπε να βρεθείτε την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, τότε και ακριβώς που έπρεπε για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι να πεις τώρα πάνω σε αυτό. Το timing είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι στην περίπτωσή μας πήγε καλά αυτό, πήγε καλά. Ναι. Εγώ έχω πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε και οι δύο τα ίδια μυαλά που έχουμε και τον ίδιο τρόπο σκέψης και όλα τα ίδια 10 χρόνια νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά δεν έγινε. Έγινε τότε που έγινε. Γιατί θα προλάβαμε να είχαμε κάνει άλλα 2, 3, 4, 5 παιδάκια. Στα λόγια της έρχεσαι. Είναι τρομερό όλο αυτό. Στα λόγια της έρχεσαι. Ναι. Έχετε χρόνο, μικρή είναι ακόμα. Καλά, βάλτε κάτω. Μην τρελαθούμε. Αγάπη, προλαβαίνει. Όχι. Άλλο ένα προλαβαίνει άνετα. Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να απευθύνω μια επαγγελματική ερώτηση και στους δυο σας. Εσείς στο τηλέφωνο, το Κατερινάκι είναι εδώ πέρα. Μιας και εγώ όταν ήρθα στο έψιλο σας. Όταν ήρθα εγώ. Δεν είπε πρόταση, ερώτηση είπε η γυναίκα. Ερώτηση. Συγγνώμη, νόμισα πρόταση. Όχι, όχι. Πρόταση, μακάρι να ξέρεις ότι αν είχα οτιδήποτε. Θεατρική σκηνή, κανάλι, στέγη κάτι, θα σας φώναζα αμέσως. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Μιας και εγώ όταν ήρθα στο έψιλον ήσασταν ήδη εκεί. Και ήσασταν ήδη και πηγαίνατε και πάρα πολύ καλά. Τι πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στο να βρισκόμαστε στο Γενάρη του 16 με πολύ ισχυρό ανταγωνισμό πια τα καλά καθούμενα απέναντί τους και να εξακολουθείτε να κάνετε τόσο ψηλά και τόσο καλά νούμερα τηλεθέασης? Γιατί είναι σαφές και πρέπει μερικά πράγματα να τα λέμε, Κρατερούλη μου. Καλή και η σεμνότητα, καλή μετριοπάθεια. Αλλά θέλω να πω ότι έχετε απέναντί σας πλέον 3 εκπομπές. Δεν παίζετε πλέον μόνοι σας όπως έπαιζα εγώ όταν έκανα το Μέσα στην Καλή Χαρά και είχα μόνο ταινίες σε επανάληψη κτλ. Εσείς έχετε 3 εκπομπές απέναντί σας. Χαίρομαι που το λες. Και πάτε καταπληκτικά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι πιο αρμόδια είναι σοβαρά να σου απαντήσει η Κατερίνα σε αυτό. Εγώ θα σου απαντήσω με τον τρόπο μου, που είναι ο εξής απλός, ότι όλο αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο και αποκλειστικά στην προσωπικότητά μου. Ωραία. Ήτανε πολύ ωραίο και στα αυτό. Στα μουσια που δεν έχεις ενδεχομένως. Ήτανε ωραίο αυτό. Αρμόδια να σου απαντήσει είναι η Κατερίνα, γιατί όλο αυτό οφείλεται στην προσωπικότητά μου. Αυτός είναι ο Κρατερός που αγαπήσαμε όλοι και αγαπάμε και θα αγαπάμε για πάντα. Άρα λοιπόν η προσωπικότητά σου είναι η τηλεθέαση. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν γι' αυτό και πραγματικά σε ευχαριστούμε που το αναφέρεις, γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά. Με ποια έννοια? Είναι και ο ανταγωνισμός πολύ μεγάλος, αλλά είναι και μαραθώνια η εκπομπή. Δηλαδή, ξεκινάμε 9.30 ώρα και τελειώνουμε 2 παρα 20. Ξέρω. Δηλαδή, είναι 4 ώρες και 10 λεπτά στον αέρα που πρέπει να βγάλεις ένα πρόγραμμα που να σε αντιπροσωπεύει και να αγαπάς, αλλά παράλληλα να έχεις στο μυαλό σου ότι η μία εκπομπή ξεκινάει παρατέταρτο, η άλλη ξεκινάει μία, η άλλη ξεκινάει 12, ο Sky παίζει άλλα. Οπότε είναι μια προσπάθεια συλλογική και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστώ πάρα πολύ και την αρχισυντάκτριά μας τη Φιλιώτη Γιαννακοπούλου. Πολύ καλά να ευχαριστώ κάνεις. Όλη την ομάδα που πραγματικά σκίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη Ράνια τη Ματαφιά που είναι από πάνω μας συνέχεια. Γιατί μόνο με τέτοια θέληση, με τέτοια αποφασιστικότητα και με τέτοια αγάπη μπορούν να πάνε καλά τα πράγματα. Ειλικρινά σου το λέω. Και δεν λέει, με την προσωπικότητα δεν λέει για σένα, μάτια μου. Δεν λέει για σένα, καρδιά μου. Για τον αρχισυντάκτρια λέει, για τη Φιλιό λέει. Ναι, αγάπη μου, για όλα αυτά που λέει ουσιαστικά ξεκινάνε και γυρίζουν πάλι σε μένα. Λοιπόν, και βεβαίως και στην Όλγα και στον Νίκο και στον Παναγιώτη και σε όλους. Το έχουμε πιστέψει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη. Φαίνεται. Και είναι για μας υπέροχα καταπληκτικό, καθόλου δόκιμο αυτό που είπα, αλλά είναι έτσι ακριβώς. Υπέροχα λέω. Καταπληκτικό, είναι, τα καλύτερα λέω και εγώ αυτά. Είναι τα υπέροχα καταπληκτικό που οι άνθρωποι επιλέγουν αυτή την εκπομπή σε ένα κανάλι που δεν έχει τη δυναμική που έχουν άλλα κανάλια. Και αυτό μόνο να σε οθήσει να πας
Και ακόμα πιο καλά ουσιαστικά σε βοηθάει. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Δηλαδή, όλη αυτή η αγάπη λες, εντάξει, παιδιά, όχι, πρέπει να κάνουμε παραπάνω από το καλύτερο τώρα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, πάντως, πραγματικά, παιδιά, μπράβο σας. Πραγματικά, γιατί σε μια πολύ δύσκολη ζώνη, με πολύ σκληρό ανταγωνισμό, πάτε τόσο. Θου, να χτυπήσουμε και ένα ξύλο. Χτύπα, Νικολάκη, που θέλω να στάσω. Μην του ματιάσω, να του σταυρώσω. Εσύ να μα ματιάζει, Ρανταλία. Όχι, δεν θα σα ματιάσω με τίποτα. Το λέω με πολύ αγάπη. Αλλά ξέρει, μερικέ φορέ καλό είναι να τα λέμε κι αυτά, γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό να τα λέμε. Και για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι είμαστε σε αυτό μαζί πια. Δεν είναι ότι είμαι μόνη μου. Ναι, το ξέρω. Το αντιμετωπίζω αυτό μόνη μου. Το αντιμετωπίζει και ο κρατερός και βοηθάει πάρα πολύ. Όχι ίσως τα πράγματα που μπορεί κάποιος να φανταστεί, αλλά η βοήθειά του είναι ανεκτήμητη, ξέρει αυτός. Εντάξει, το είπε τώρα. Η βοήθειά σου είναι ανεκτήμητη. Δηλαδή, με αυτό ολοκληρώσαμε. Κατάλαβες, Κρατερούλη, με αυτό ολοκληρώσαμε. Στα λόγια μου έρχεστε, παιδιά. Στα λόγια μου έρχεστε. Αγάπη μου, και μπρος και πίσω από τις κάμερες. Θέλω να βρεις. Τι να κάνουμε, αυτά είναι. Εντάξει, είμαστε λίγοι άνθρωποι, λίγοι τέτοιοι ηθοποιοί που μπορούμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα με τόσο μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το κορμί πότε θα βρει μια. Μια τρύπα στα γυρίσματα των συμμαθητών να μπορέσει να μας έρθει και εμάς. Δηλαδή, για όνομα. Να ζητήσω συγγνώμη. Ήσουν άρρωστο, συγχωρείσαι. Δημοσίως, διότι το έχουμε παλέψει 5-6, στα μάτια να μετράω στις 7 φορές που προσπαθούμε να βρούμε μία μέρα κάπως πιο λάσκα για να μπορέσω επιτέλους να έρθω, γιατί θέλω πολύ. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο στρωτό, λίγο πιο εύκολο, γιατί το πρόβλημα είναι πάντα ότι τα γυρίσματα μας είναι καθημερινά και είναι από το πολύ, πολύ νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 15-20 μέρες ίσως να τα καταφέρω. Είναι αλήθεια πάντως, γιατί κάθε φορά που το παίρνει κάποιος τηλέφωνο να πάει σε μια εκπομπή, λέει, παιδιά, όχι πριν πάω στην Αταλία. Πρέπει να πάω στην Αταλία πρώτα. Όχι πριν πάω στην Αταλία. Μπορείς να διαβάσεις και το σούπερ που γράφει από κάτω. Το να είμαστε δέχεται τη συγγνώμη σου και σε περιμένει, Κρατερέ. Έτσι, άρα έχουμε όλοι δεσμευτεί. Αυτή η φωτογραφία που έχω κοκαλώσει με τα χεράκια. Ναι, πραγματικά, παιδιά. Ποιος τη διάλεξε αυτή την κοκαλωμένη φωτογραφία. Ένας τόσο ωραίος άντρας που έχει εκατομμύρια ωραίες φωτογραφίες και βρήκατε αυτή να του βάλετε. Βάλετε του μία με όχι, δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή. Απλώς έχω την μία που κάνω σκριπτή. Είσαι λίγο έτσι. Το κάνανε επίτηδες γιατί δείχνει πόσο εκφραστικός είναι έτοιμος να μιλήσει εκεί. Είναι έτσι. Για να δώσουμε μια ζωντάνια. Γι' αυτό έγινε αυτό. Να δώσουμε μια ζωντάνια, αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, σε αγαπάμε, σου ευχόμαστε καλά γυρίσματα, καλές επιτυχίες. Α, ορίστε, να. Μάλιστα. Και με μουσια. Και με μουσια. Όλοι δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι σωστή. Ευχαριστώ πολύ για